Στο 24,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος και μειώθηκε μεν σημαντικά σε σχέση με το 26,6% του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, αλλά αυξήθηκε κατά μισή μονάδα από το 24,4% που βρισκόταν το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Οι άνεργοι ανήρθαν σε 1.195.000 με κομβικά ζητήματα την πολύ υψηλή ανεργία στους νέους έως 24 ετών, ειδικά στις νέες γυναίκες που αγγίζει το 55,1%, τους μακροχρόνια ανέργους και το γεγονός ότι σε 6 από τις 13 περιφέρειες της χώρας αυξήθηκε η ανεργία. Ειδικότερα από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ προκύπτει ότι ο αριθμός των ανεργών αυξήθηκε κατά 1,7 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 6,1 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015. Ανωδικές τάσεις έχει η ανεργία στη χώρα μας. Από 24,2 που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2015, το πρώτο εξάμηνο του 2016, στο 24,9% η ανεργία στην Ελλάδα μας. Οι άνεργοι ανήλθαν στο 1.200.000 άτομα και την πολύ ψηλή ανεργία έχουν οι ηλικίες από 15 έως 25 ετών, που είναι στο 51%, ενώ για τις νέες γυναίκες είναι στο 55,3%. Τώρα για τους μακροχρόνιους ανέργους. Μακροχρόνια άνεργη θεωρείται κάποιος ο οποίος έχει πάνω από 12 μήνες και δεν έχει καμία στήριξη από τον ΟΕΔ. Δεν παίρνουν δηλαδή το επίδομα ανεργίας, αλλά ούτε και παίρνουν ένα βοήθημα από τον ΟΕΔ που δίνεται 200 ευρώ το μήνα και αυτό το βοήθημα το παίρνουν περίπου 1,5%. Ενώ για το επίδομα του ΟΕΔ μακροχρόνια άνεργη παίρνουν το 10%. Η μακροχρόνια άνεργη είναι 840.000 περίπου άτομα. Ο αριθμός των ανέργων έχει αυξηθεί κατά 1,7 σε σχέση το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2015. Η Δυτική Μακεδονία παραμένει πρωταθλήτρια στην ανεργία ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, έχοντας ποσοστό ανεργίας 33,3% το πρώτο τρίμηνο του 2016 από το 29% που βρισκόταν το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τώρα σε επίπεδο περιφέρειας, η ανεργία στην Δυτική Μακεδονία έχει την πρωτιά σε όλη την Ελλάδα στο 33,3% και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Οι άνεργοι δεν καταγράφονται σήμερα στον ΑΕΔ, γιατί προφανώς στον ΑΕΔ που θα πάνε να γραφτούν ενδεχομένως να μην τους βρει ο ΑΕΔ να τους βρουν κάποια εργασία, με αποτέλεσμα να μην πάνε να γραφούν και έχουμε μειωμένη ανεργία. Είναι ένα στοιχείο που φαίνεται να μειώνεται η ανεργία. Αλλά όμως δεν είναι έτσι. Η ανεργία, η πραγματική, είναι πολύ πιο υψηλή, γιατί οι άνεργοι δεν δηλώνονται στον ΟΑΕΔ. Ενώ 9 στους 10 ανέργους δεν λαμβάνουν στήριξη από τον ΟΑΕΔ και κάθε άνεργος βρίσκεται χωρίς δουλειά περισσότερο από 2,5 χρόνια.